ήμουν τουλάχιστον 30 Κυριακές το χρόνο πάνω από τις μισές. Φυσικά όλα αυτά γίνονται με το υπάρχον προσωπικό, με περισσότερη και πιο εντατική δουλειά. Απελευθερώνονται πλήρως οι ομαδικές απολύσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γενικεύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης που κρατούν σε ομοιρία πολλές χιλιάδες εργαζομένους που μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούν χωρίς δουλειά μόλις τελειώσει η σύμβασή τους. Μέτρα και αντιμέτρα τσακίζουν τη ζωή μας. Οργανώσει και αγώνας, η μόνη επιλογή μας. Έρχονται μια χαράτσια σε συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές τη στιγμή που χιλιάδες οικογένειες, ειδικά αυτές που έχουν ανέργους, περιμένουν να ζήσουν από μια πενικρή σύνταξη. Μοιμοποιείται στο δημόσιο τομέα η κινητικότητα και θα αρχίσει η εφαρμογή της αξιολόγησης που οι εργαζόμενοι είχαν καταφέρει να μπλοκάρουν για ένα μεγάλο διάστημα. Οι συνάδελφοί μας στο δημόσιο πρέπει να συνεχίσουν αυτή τη μάχη. Αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά τα μέτρα. Επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα οξύνει στο έπακρο την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, φροντίζουν από τώρα να θωρακίσουν την εργοδοσία, δίνοντάς της πολύτιμα όπλα για να αντιμετωπίσει την εργατική λαϊκή αντίδραση. Και μάλιστα με μέτρα που δεν έχουν επιδράσει στα δημόσια οικονομικά, αλλά είναι απαραίτητο συμπλήρωμα σε αυτά που φέρνουν. Νομιμοποιούνται έμεσα το lockout. Μπαίνουν νέα εμπόδια για τη συνδικαλιστική δράση. Διευρύνονται οι λόγοι που μια επιχείρηση θα μπορεί να απολύει οι συνδικαλιστές. Η κυβέρνηση τρέχει να δεσμευτεί από τώρα ότι θα φέρει νόμο στην επόμενη αξιολόγηση για να βάλει νέα εμπόδια στην κήρυξη των απεργιών από τα σωματεία. Αυτή η συνολική θωράκιση της εργοδοσίας που δεν καταπίνεται με τίποτα από τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση με μαεστρία προσπαθεί να τη φτιαστηδώσει με το παραμύθι των αντιμέτρων. Ξεσκεπάζουμε την άθλια και ύπουλη προπαγάνδα της κυβέρνησης. Όλο το προηγούμενο διάστημα να καλλιεργήσει τον εφησυχασμό την ώρα που μεθόδευε το παραπέρα τσάκισμα του εισοδήματος συνδικαιωμάτων των εργαζομένων. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και καλεί το λαό να πανηγυρίσει για τη νέα αντιλαϊκή λέλαπα που φέρνουν στο όνομα των αντιμέτρων.